καταστροφικό τεστ drive στην πόλη Γκουάνγκζου στην Νότια Κίνα. Η γυναίκα που είχε πάρει το αυτοκίνητο για δοκιμαστική οδήγηση μπερδεύει το φρένο με τον γκάζι και εισβάλλει στο κατάστημα σπάζοντας την τζαμαρία. Έντρομοι πελάτες και υπάλληλοι τρέχουν για να σωθούν. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο ο οδηγός προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο αυτοκίνητο και την αντιπροσωπεία. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η άσφαλτο σκάει και ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες εκτινάσεται στον αέρα ρίχνοντάς τους μέτρα μακριά. Για καλή τους τύχη οι άνθρωποι γλιτώνουν με λίγες μόνο γρατζουνιές. Οι αρχές αποδίδουν το περιστατικό στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην Ανατολική Κίνα. Χωρίς ίχνος ντροπής, αυτός ο Κινέζος βγαίνει στο μπαλκόνι του σπιτιού του και αρχίζει να λούζει τα μαλλιά του κανονικά χρησιμοποιώντας σαμπουάν, εκμεταλλευόμενος την καταρακτώδη βροχή. Ένας γειτονάς του που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε, καταγράφει την εικόνα με το κινητό του τηλέφωνο και αναρτά το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου.